Καλό μεσημέρι. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναχώρησε σήμερα για τη Γαλλία για να συμμετάσχει στις εργασίες του θερινού Πανεπιστημίου της Λαροσέλ, του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Είναι ένας θεσμός του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος 15 χρόνια τώρα, ένας τόπος συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει στην Ολομέλεια με θέμα η γεωπολιτική της κρίσης. Έρχομαι στα θέματα της επικαιρότητας. Τη στιγμή που η ελληνική οικονομία βουλιάζει, τη στιγμή που έχουμε τις τραγικές πυρκαγιές που ζήσαμε τις τελευταίες ημέρες, τη στιγμή που τα προβλήματα του πολίτη πολλαπλασιάζονται, κοινωνικά προβλήματα στον χώρο της παιδείας, της υγείας, φαίνεται πως το μόνο που απασχολεί αυτή η κυβέρνηση είναι το περίφημο δίλημα ανασχηματισμός ή εκλογές. Το δίλημα όμως αυτό είναι ένα δίλημα του κυρίου Καραμαλή και των δικών του αδιεξόδων. Δεν είναι το δίλημα του πολίτη. Το δίλημα του πολίτη είναι θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση ή θα αλλάξουμε κατεύθυνση. Ή για να θυμίσω μία φράση που νομίζω μίλησε ακριβώς στο πρόβλημα, αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Αυτό είναι το δίλημα. Δεν είναι εάν θα ανακατευτεί η τράπουλα και θα έχουμε τρεις διαφορετικούς υπουργούς ή θα γίνει επιτέλους ένα Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το δίλημα είναι κατά πόσον θα δοθεί ευκαιρία σε μια νέα κυβέρνηση να ξεκινήσει το μεγάλο θέμα της ανασυγκρότησης της χώρας μας. Εμείς σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε. Ξέρετε ότι την άλλη εβδομάδα είναι τα 35 χρόνια από την ίδρυση του κινήματός μας. Θα είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε όχι για το παρελθόν, αλλά για το μέλλον. Και βέβαια έχουμε μπροστά μας το ορόσημο της ΔΕΘ, θα μας δώσει την ευκαιρία να μιλήσουμε για τον οδικό χάρτη εξόδου από την κρίση. Ένα οδικό χάρτη, ο οποίος αναφέρεται στο σχέδιο ανάταξης οικονομίας, με τη ρευστότητα που πρέπει να υπάρχει στην αγορά, με την ενίσχυση των πιο ευάλωτων στρωμάτων του πληθυσμού, που αναφέρεται στις νέες αναπτυξιακές κατευθύνσεις και τις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν για την πράσινη ανάπτυξη. Θα αναφέρεται στο δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο χρειάζεται η χώρα, σε συνεννόηση βεβαίως με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, αλλά που δίνει τη δυνατότητα να γίνουν κάποια πράγματα τα επόμενα χρόνια και βέβαια στη νέα ρύθμιση της αγοράς, έτσι ώστε και να διευκολυνθεί η υγιής επιχειρηματικότητα και να απελευθερώσουμε δυνάμεις, αλλά και να μπορέσουμε να προασπίσουμε και να στηρίξουμε το δημόσιο συμφέρον. Και βέβαια τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές που θα μπορέσουν να υποστηρίξουν όλα αυτά. Εμείς σε αυτήν την κατεύθυνση δουλεύουμε, για αυτά τα πράγματα συζητάμε, για αυτά τα πράγματα κάνουμε τη διαβούλευση που κάνουμε με τους κοινωνικούς εταίρους, έτσι ώστε να μην χαθεί ούτε μία μέρα όταν μας δοθεί η ευκαιρία, η εντολή, να μπορέσουμε να αλλάξουμε πορεία τη χώρα. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ. Είπατε ότι για το δίλημα, αλλά ωστόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγη ώρα είπε ότι εσείς έχετε διλήμματα, εσείς έχετε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καθημερινά δηλώνει με κάποιες φρασούλες, έτσι όπως είναι, χωρίς περιεχόμενο την πολιτική πραγματικότητα, και ότι είναι ο κύριος Παπανδρέου σχολιαστής εξελίξεων. Έχετε κάποιο σχόλιο? Προσπαθώ να σκεφτώ τι είδους σχόλιο μπορώ να έχω σε αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ειλικρινά, καλό θα ήταν η κυβέρνηση αυτή να επιχειρήσει τουλάχιστον να κυβερνήσει αντί να κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Όσο δυσκολεύεται και όσο βρίσκεται στη γωνία, τόσο επιχειρεί να στρέψει τα πειρά της αντιπολίτευσης. Εμείς, ξέρει καλά η κυβέρνηση, ότι σε μείζωνα ζητήματα που απασχολούν τον Έλληνα πολίτη, έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα κόμμα της αντιπολίτευσης που να έχει καταθέσει τόσες πολλές προτάσεις νόμου για θέματα που αφορούν τον Έλληνα πολίτη. Ποτέ μέχρι τώρα. Έχει δεχτεί η κυβέρνηση τίποτα από όλα αυτά? Όχι. Παρακαλώ. Υπάρχει μια προσπάθεια, ή εν πάση περιπτώσει, με όσα λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πιστεύετε εσείς ότι είναι αυτή η αιτία για το βαρύ κλίμα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει η κυβέρνηση? Γιατί πολλοί, και διαβάζουμε, αποδίδουν σε επικοινωνιακά λάθη και χειρισμούς μέχρι τώρα το δυσμενές κλίμα στην κοινή γνώμη για την κυβέρνηση, και με αφορμή τις πυρκαγιές και με αφορμή βέβαια την υπόλοιπη δραστηριότητα. Όπως ξέρετε, εγώ έχω μια πολιτική καθημερινή αντιπαράθεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πολλές φορές δυστυχώς έχει διολιστεί σε προσωπικές επιθέσεις. Αλλά όμως
Εν τέλει, δεν κυβερνά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κυβερνά ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί τους οποίους αυτός έχει ορίσει. Δεν φταίει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τα χάλια της οικονομίας, ούτε για το γεγονός ότι κάει και η μισή Αττική. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπαθεί να εκφράσει επικοινωνιακά, το κάνει όσο μπορεί, την εικόνα της κυβέρνησης. Αλλά η ιστορία του να χρεωθούν όλα τα δεινά που έχουν να κάνουν με τις πολιτικές επιλογές και τη διαχειριστική ανεπάρκεια αυτής της κυβέρνησης στην εκπροσώπησή της, νομίζω αδική, αν μη τι άλλο. Παρακαλώ. Διαβάζουμε δημοσιεύματα σημερινά περί συνεργασίας των δύο μεγάλων κομμάτων και ακούμε διάφορα σενάρια που τροφοδότησαν χθες οι δηλώσεις του Πρόεδρου του ΣΕΒ αλλά και ο Πρόεδρος του ΕΒΑ με συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Έχετε κάποιο σχόλιο επ' αυτού? Είμαστε καλοκαίρι ακόμα, άρα θα μπορούσα να επικαλυστώ τα όνειρα θερινής νυχτός κάποιων. Αλλά να ξέρετε κάτι, εμείς θα ζητήσουμε μια καθαρή εντολή από τους Έλληνες πολίτες. Θα ήταν παραχάραξη της εντολής αυτής, αν την πάρουμε, το να κάνουμε οποιαδήποτε συνεργασία με αυτούς οι οποίοι ευθύνονται για την κατάσταση της χώρας. Και να το έχουν καθαρά στο μυαλό τους όλοι αυτό. Η χώρα, ναι, χρειάζεται μεγάλες προοδευτικές κοινωνικές συμμαχίες. Χρειάζεται συνενέσεις γύρω από μεγάλα προβλήματα σε μια προοδευτική κατεύθυνση για να έχουμε τη λύση τους. Αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει οποιαδήποτε σενάρια μεγάλου συνασπισμού. Παρακαλώ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χθες στο δείπνο που παρέθεσε στους βουλευτές του κινήματος είπε ότι ο Πρωθυπουργός οργανώνει την έξοδό του. Θεωρείτε δηλαδή ουσιαστικά ότι προσπαθεί ο κ. Καρβανής να δραπετεύσει? Τα έχει παρατήσει? Εδώ και καιρό νομίζω πως η αίσθηση που έχει ο Έλληνας πολίτης είναι ότι ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να διαχειριστεί τον υπόλοιπο χρόνο που του μένει. Και αυτό γιατί καμία από τις πρωτοβουλίες που παίρνει δεν αντιμετωπίζει τα μεγάλα προβλήματα. Και επειδή είναι προφανές ότι πλέον ο πολιτικός του χρόνος έχει τελειώσει και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα. Γι' αυτό και είπε χθες ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ ότι τελικά φαίνεται πως διαχειρίζεται τη δική του έξοδο. Το πρόβλημα είναι ότι το συμφέρον το προσωπικό του Πρωθυπουργού δεν συνάδει με το συμφέρον της χώρας. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Οπότε θεωρείτε ότι πάει σε εκλογές, έτσι, το αμέσως επόμενο διάστημα? Δεν το ξέρω. Έξοδος αυτό σημαίνει? Δεν το ξέρω αυτό. Η θέση μας είναι γνωστή και την ξέρετε. Κάθε μέρα που περνά είναι μια μέρα χαμένη. Το πότε θα επιλέξει να προσφύγει σε εκλογές, αυτό έχει να κάνει με τους δικούς του προσωπικούς σχεδιασμούς. Είπε ο κύριος Αντώνος, απέρριψε το αίτημα των φοιτητών από την πόλη που επλήγει την Ιταλική πρόσφατα για ελληνικά πανεπιστήμια. Έχετε κάποιο σχόλιο? Εμείς ξέρετε ότι είχαμε μια πολύ συγκεκριμένη θέση, την είχε εκφράσει η αρμόδια πολιτική εκπρόσωπος για θέματα εκπαίδευσης, κυρία Διαμαντοπούλου. Ήταν μια θέση μεταβατικής περιόδου που θα βοηθούσε τα παιδιά αυτά να ορθοποδήσουν και μετά να επιστρέψουν στο πανεπιστήμιο τους, στα πανεπιστήμια τους στη γειτονική μας χώρα. Και ήταν μια θέση που είχε και τη σύμφωνη γνώμη πολλών Πριτάνιων ελληνικών πανεπιστημίων. Η κυβέρνηση δεν επέλεξε αυτή την πρόταση. Παρακαλώ. Εάν καταλαβαίνω καλά από τις παρατηρήσεις που κάνετε για το πώς ο κύριος Καραμαλής τοποθετείται απέναντι στην πολιτική συγκυρία και από το γεγονός ότι λέτε ότι θα ζητήσει καθαρή εντολή το ΠΑΣΟΚ από τον ελληνικό λαό, να εικάσω ότι είστε πια βέβαιοι ότι οι επόμενες εκλογές θα είστε αυτοδύναμη κυβέρνηση? Επιζητούμε την αυτοδυναμία. Την επιζητούμε όχι εξαιτίας κάποιας αυταρέσκειας, αλλά επειδή τα προβλήματα που έχουν σωρευτεί είναι μεγάλα και χρειάζονται μια ισχυρή κυβέρνηση, με καθαρή εντολή. Επιζητούμε την αυτοδυναμία και πιστεύουμε θα την έχουμε. Αλλά βέβαια εξαρτάται από εμάς. Εξαρτάται από την δουλειά που θα κάνουμε τις επόμενες μέρες, εβδομάδες και μήνες για να μπορέσουμε να είμαστε πιστικοί στους Έλληνες πολίτες ότι έχουμε ένα εναλλακτικό προοδευτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης αυτής της χώρας. Έχουμε το σχέδιο, ότι έχουμε τις προτάσεις, τους ανθρώπους για να λύσουμε προβλήματα. Παρακαλώ. Συμφωνείτε με τις προτάσεις που κάνει ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Σιούφας, με την αλλαγή του πόθεν αίσθηση των βουλευτών? Κύριος Σιούφας άνοιξε μια συζήτηση που έπρεπε να έχει ανοίξει εδώ και πολύ καιρό. Να σας θυμίσω
ότι εμείς έχουμε κάνει ορισμένες πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, που τολμώ να πω είναι μπροστά από τις προτάσεις που έχει κάνει ο κ. Σιούφας. Εμείς έχουμε πει ότι δεν μπορεί να, ο ελέγχον και ο ελεγχόμενος να ταυτίζονται και γι' αυτό έχουμε ζητήσει το πόθεν έσχες να το χειρίζεται μια ανεξάρτητη αρχή εκτός Βουλής. Έχουμε μιλήσει για τη δίμευση περιουσιακών στοιχείων που δεν δηλώνονται. Πάμε λοιπόν πέρα από τις προτάσεις αυτές, αλλά βεβαίως είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε οτιδήποτε βελτιώνει μια σημερινή κατάσταση που όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι ικανοποιητική. Παρακαλώ. Για τις ανακοινώσεις του κυρίου Σουφλιά για το χωροταξικό σχετικά με την ανάπτυξη νησιωτικών περιοχών και παράκτιων περιοχών, έχετε κάτι συγκεκριμένο? Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη δήλωση από αυτού. Θα τοποθετηθεί ο αρμόδιος πολιτικός εκπρόσωπος. Απλώς να τονίσω ότι τα τελευταία 5 χρόνια η κατεύθυνση της κυβέρνησης στο ζήτημα της χωροταξίας κάθε άλλο παρά δημιουργεί αντικίνητρα για αυτά που είδαμε τις τελευταίες ημέρες και για μια ανεξέλεγκτη δόμηση σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, κύριε.